Τι έχει γίνει με αυτό το μαγιό? Χάθηκε. Με το μαγιό αυτό ήταν μια ιστορία, τέλος πάντων. Μπήκα εγώ μέσα στη θάλασσα, το έβγαλα κάποια στιγμή. Μετά από ένα αγώνισμα που είχαμε το Βασάλο. Και... Είναι αυτό που λένε, σε έβγαλε από τα ρούχα σου. Να πω κάτι. Χάθηκε, δεν είχα υπολογίσει, επειδή αρκετές φορές βγάζω το μαγιό μου για, στην παραλία τουλάχιστον. Για να μ' αρέσει. Νιώθεις ελεύθερος. Ναι, νιώθω πιο άνετα όταν είμαι χωρίς μαγιό, γενικά στις θάλασσες. Οπότε το έκανα και στο σαρβάι. Και στις παραλίες. Και στις παραλίες. Αλήθεια. Να ξέρεις, Σκιάθο έχει. Όχι, δεν θα πάω στον αστέρα. Δεν θα πάω στον αστέρα. Όχι, ναι, αλλά στη Σκιάθο μου πας που θα είναι και ντάνος. Μην ορκίζεις, μην ορκίζεις. Να ξέρεις ότι έχει μια παραλία που είναι για να νιώθεις πολύ άνετα. Ναι, στην Ανάφη ήμουν πέρσι, στο Ρούκουνα. Οπότε ένιωσα αρκετά. Τέλος πάντων, κάνω γυμνισμό από 17 χρονών, 16. Αλλά... Δεν μπήκες για γυμνισμό όμως εκείνη τη στιγμή. Όχι. Γιατί ήταν μετά από αγώνισμα. Κάποια στιγμή έβγαλα το μαγιό μου, τώρα μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες, χάθηκε. Συνήθως μετά το αγώνισμα πάμε στον πάγκο, ξέρεις, τώρα γιατί μπήκες. Ναι, εγώ μπήκα στην θάλασσα. Μη σας πω ακριβώς γιατί μπήκα. Να δροσιστείς. Και μετά έμεινα με το βρακί. Δεν είχα υπολογίσει το κύμα. Είχε κύμα εκείνη την ημέρα. Πλυντήριο το πήρε το μαγιό. Ήταν και στο χρώμα της καφετιάς θάλασσας, γιατί είχε πολύ χώμα εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν πολύ ωραία στιγμή. Δηλαδή πήγα να νομίζω το έπαιξα περισσότερο άνετος από όσο πραγματικά ήμουνα. Δεν, όχι, δεν αισθάνθηκα καλά, ειδικά με αυτό το βράκι που φορούσα. Πάλι καλά που φορούσε. Ναι. Να πούμε και μια λεπτομέρεια εδώ πέρα, επειδή το είδα και είχε πλάκα. Το βράκι το είχα βάλει ανάποδα. Μέσα στον πανικό μου για να βγω και να προλάβω και έβλεπα όλους να. Το βάλα ανάποδα και μετά ξαναμπήκα στη θάλασσα για να το βάλω κανονικά. Ανάποδα για να μην σε ματιάσουν. Όχι, επειδή δεν μπορούσα να βρω τη σωστή του μεριά. Κάτσε μισό λεπτό τώρα. Ήταν μετά από ένα αγώνισμα που είχες έρθει αντιμέτωπος με το Βασάλο. Δεν ήταν μετά από την ολοκλήρωση. Ενδιάμεσα αυτό λέω. Ήταν ενδιάμεσα. Και μετά πώς συνέχισες δηλαδή. Σου φέρανε επιτόπου μαγιό. Ναι. Πήγα και κρύφτηκα λίγο πίσω από τον πάγκο. Διακόπηκε το γύρισμα για αυτό το πράγμα. Λίγο. Κάποιοι γελάγανε, δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Για πόσες ώρες διακόπηκε το γύρισμα μετά από ώρες. Αυτό? Ναι. Όχι, κάτι λεπτά. Βρέθηκε αμέσως μαγιό. Τι αντανακλαστικά είναι αυτά. Τι αντανακλαστικά είναι αυτά στον Άγιο Δομήνικο. Μεγάλη και μου παραγωγή. Έκανε κιόλας και ήταν και το αγάπησα αυτό το μαγιό, αλλά εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν χαρίζω γέλιο στους αντιπάλους μου ή στους, στην κοινό. Ομάδα μου και στο κοινό. Οπότε ήταν κάτι το οποίο, ναι, κατάλαβα αρχικά ότι ήταν ανώδυνο.